Την Ελισάβετ, θέλω να σας πω πόσο και εμένα με ταλαιπώρησε αυτό το οποίο ήθελα να κάνω. Είπα και στην Ελισάβετ το καλοκαίρι που μας πέρασε. Γιατί τη στεναχώρησε και γιατί δημιουργήθηκε μια παρεξήγηση και επιτέλους έμαθε και γιατί δημιουργήθηκε αυτή η παρεξήγηση. Όταν έγραφα λοιπόν την Εθνική Ελλάδος, ο ρόλος της Φρόσος, της κομμότρια που έπαιξε τελικά η Κωνσταντίνα Μιχαήλ, ήταν γραμμένος για την Ελισάβετ. Τον είχε διαβάσει κιόλας η Ελισάβετ και μιλάμε για την περίοδο 2011-2012. Τότε ξεκίνησα να γράφω τη σειρά. Ήταν λοιπόν ένας πολύ διαφορετικός ρόλος. Ήταν μια αγαθή κομμότρια, λίγο στρομπουλή, που θα πέφτει στον πάγο και θα γελάμε. Στην πορεία λοιπόν, την άνοδο του φασισμού, και για το οποίο δεν αντιδρούσε και κανένας, αισθάνθηκα μια φλόγα μέσα μου ότι κάτι πρέπει να πω. Ξαφνικά αυτός ο ρόλος άρχισε να αλλάζει και δεν ήθελα μια λίγο παχουλή που να πέφτει στον πάγο, ούτε που δεν τα πηγαίνει απλώς καλά με τον άντρα της. Ήθελα ο άντρας της να είναι φασίστας, καταπιεστικός, ναι, ναι. Και ήθελα η ίδια να είναι μια ευάλωτη γυναίκα, φοβερά εύθραυστη, φοβερά καταπιεσμένη. Και ξαφνικά έβλεπα ότι αυτός ο ρόλος δεν ταιριάζει στην Ελισάβετ. Γιατί η Ελισάβετ είναι με τόσο σαρωτική προσωπικότητα. Ναι, ναι, ναι. Σαν φυσικ δεν μου ταιριάζε πια ότι θα είναι η γυναίκα η οποία θα καθίσει και θα καταπιεστεί τόσο πολύ και θα φτάσει στο σημείο να την χτυπάει ο σύζυγός της. Δεν τολμούσα να της το πω. Ντρεπόμουν πάρα πολύ. Το κατάλαβε, που σε κάποια φάση λέει: φεύγω εγώ για να σε βγάλω από τη δύσκολη θέση. Από εκεί λίγο χαθήκαμε και κάπου εκεί λίγο υπήρχαν παρεξηγήσεις. Σε εκείνη την παρούσα φάση είχε δίκιο. Τώρα μετά, αν είπε καμιά χαζομάρα σε συνέντευξη που να με στεναχώρησε και εμένα να με πλήγωσε και να με αδίκησε. Ναι, εντάξει, έγινε κι αυτό. Δεν θέλησα να μείνω στο ευκολάκι και στο να βάλω την Ελισάβετ να πέφτει στον πάγο. Θέλησα να πω κάτι άλλο. Θέλησα να αλλάξω την ιστορία μου. Αυτό είναι μια αλλαγή που την έκανα μέσα στην πορεία της σειράς. Και με κίνδυνο να... Και με μιας φιλίας. Την έχασα τη φιλία αυτή. Όμως εκείνη τη στιγμή νιώθω ότι ήταν πιο σημαντικό να βρω τον εαυτό μου, να πω αυτό το οποίο είχα μέσα στην καρδιά μου, παρά να κάνω τον χαριτωμένο. Και όταν την είπα στην Ελισάβετ, το κατάλαβε απόλυτα. Και ξέρετε τι μου είπε? Έπρεπε να κάνεις αυτό το οποίο ήθελες να κάνεις. Και έπρεπε να μου το πεις.